a lot of soul. Βρισκόμαστε στο δικηγορικό γραφείο του Προέδρου της ΝΟΔΕ Νέας Δημοκρατίας Λακωνίας, κυρίου Βασίλη Ορφανού, για μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Κύριε Ορφανέ, καλημέρα σας. Καλημέρα. Να σας ρωτήσω καταρχήν πώς προδιαγράφεται η επόμενη μέρα στη χώρα μας και στη Λακωνία ειδικότερα, κύριε Ορφανέ. Κατά τη γνώμη μου, μετά την μετά τον κορονοϊό που εμφανίστηκε ευνίδια, θα έλεγα, σε ολόκληρη την ανθρωπότητα και στην Ελλάδα, προδιαγράφεται ένα μέλλον για τη χώρα μας τουλάχιστον αρκετά, θα έλεγα, ενδιαφέρον, διότι δίδεται η ευκαιρία να προσαρμοστεί η χώρα στις νέες τεχνολογίες και να κάνει βήματα προς τα εμπόρος, να κάνει τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες δεν θα τις έκανε σε διαφορετική περίπτωση. Τα βλέπω τα πράγματα αισιόδοξα. Πιστεύω ότι η πανδημία θα είναι η αφετηρία για μια νέα αρχή, για ένα νέο ξεκίνημα, τουλάχιστον για τη χώρα μας. Το ζητούμενο, κύριε Ορφανέ, για την Ελλάδα, εν όψη και της πέμπτης φάσης άρσης των μέτρων και έπειτα από το lockdown της υγειονομικής κρίσης, ποιο πιστεύετε ότι είναι το ζητούμενο? Το ζητούμενο πιστεύω ότι είναι η υλοποίηση των στόχων για ανάπτυξη σε νέες βάσεις. Λέγοντας σε νέες βάσεις, να δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα στις νέες τεχνολογίες, στην τεχνητή νοημοσύνη, να μην περιοριζόμαστε μόνο στον τουρισμό που μέχρι τώρα περιοριζόμεθα, αλλά να αξιοποιήσουμε και άλλες παραγωγικές πηγές, όπως είναι ο πρωτογενής τομέας, όπως είναι η βιομηχανία και κυρίως, όπως λέω, ότι, όπως είπα προηγουμένως, θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην τεχνολογία, στην τεχνητή νοημοσύνη, να δώσουμε έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην πράσινη λεγόμενη ανάπτυξη, να προχωρήσουμε με βήματα πιο γρήγορα και πιο τολμηρά από ό,τι στο παρελθόν, για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της ανθρωπότητος στα επόμενα χρόνια που έρχονται. Έχουμε λοιπόν μία νέα καθημερινότητα με διαφορετικούς κανόνες από όσους γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, κύριε Ορφανέ. Ποιο είναι το κλίμα που διαπιστώνετε εσείς ως πρόεδρος της ΝΟΔΕ, της Νέας Δημοκρατίας στον ομό μας, στην κοινωνία, στους συμπολίτες μας? Πιστεύω ότι η πλειοψηφία του κόσμου αγκαλιάζει με εμπιστοσύνη τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνησή του, ελπίζει στις πρωτοβουλίες που θα πάρουν για περαιτέρω ανάπτυξη, όπως είπαμε, και αποδοκιμάζουν φωνές οι οποίες θέλουν να κρατήσουν τη χώρα στη στασιμότητα και στην επανάπτυξη. Ένα απλό έτσι παράδειγμα να πω, δεν μπορούμε να επιμένουμε να έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα με τη λειτουργία του σταθμού της Μεγαλόπολης και να μην θέλουμε τις ανεμογεννήτριες και γενικά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πρέπει να πάμε σε νέες πηγές ενέργειας οι οποίες είναι ευνοϊκές για το περιβάλλον. Η κλιματική αλλαγή είναι ένα θέμα που πρέπει να απασχολήσει και θα απασχολήσει τις κοινωνίες. Ήδη τις απασχολεί αυτό το θέμα έντονα. Πώς πρέπει να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα και να μην μείνουμε στα τετριμένα, στα παλιά. Μάλιστα. Πώς θα σχολιάζετε την στάση και το ρόλο
των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Αναφέρομαι βεβαίως στα μεγάλα κανάλια, εν μέσω πανδημίας. Και αν θέλετε να μου πείτε και το ρόλο των τοπικών μέσων μαζικής επικοινωνίας, των περιφερειακών. Για να είμαι ειλικρινής, δεν παρακολούθησα τα τοπικά μέσα στο βαθμό που παρακολουθούσαμε τα πανελλαδικής εμβέλειας μέσα ενημέρωσης από το γεγονός ότι κατά τη γνώμη μου είχαν τη δυνατότητα να έχουν πιο πληρέστερη ενημέρωση πάνω στα θέματα που μας απασχολούσαν. Θεωρώ ότι τα μέσα μαζικής επικοινωνίας ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά και βοήθησαν ούτως ώστε ο λαός να κάνει κτήμα του αυτά που του έλεγε η ηγεσία του και να έχει θετικά αποτελέσματα. Κατά γενική ομολογία πέρασε την κρίση αυτή με τις λιγότερες απώλειες που μπορούσε να έχει. Να έρθουμε τώρα σε επίπεδο περιφέρειας, κύριε Ορφανάκη, θα ήθελα το σχόλιο σας για τις αντιπαραθέσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου. Έχετε δίκιο, παρακολουθώ και εγώ αντιπαραθέσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο που κατά τη γνώμη μου δεν προσφέρουν τίποτα ουσιαστικό στους πολίτες. Έχω την εκτίμηση και την ελπίδα ότι η νέα Περιφερειακή Αρχή θα υλοποιήσει αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί και θα έχουμε βήματα προς τα εμπρός. Πιστεύω ότι οι αντιπαραθέσεις που ξεκινάνε από ό,τι καταλαβαίνω από το περιβάλλον του προηγούμενου Περιφερειάρχη, αυτές θα εκλείψουν σταδιακά και θα προχωρήσουμε όπως πρέπει από εδώ και στο εξής. Στο Δήμο Σπάρτης τώρα, ποια εικόνα παρουσιάζεται και πώς θα την χαρακτηρίζετε? Βλέπω καλύτερο κλίμα στο Δήμο Σπάρτης, με διάθεση συνεργασίας και ελπίζω ότι και εκεί τα πράγματα θα εξελιχθούν καλύτερα. Είχαν την ατυχία να ενσκύψει η πανδημία με τον κορονοϊό και αναμφίβολα έφεραν τα πάνω κάτω και σε αυτούς και τους εμπόδισαν να υλοποιήσουν το σχέδιο το οποίο είχαν προγραμματίσει και ήθελαν να υλοποιήσουν. Η Δημοτική Αρχή, έτσι. Εκτιμώ ότι θα πάμε και εκεί καλύτερα. Κύριε Ορφανέ, ο Πρωθυπουργός πιστεύετε ότι θα επιλέξει σύντομα τον πολιτικό χρόνο των παρεμβάσεών του στο κυβερνητικό σχήμα και να σας ρωτήσω αν ο συμβολισμός της 7ης Ιουλίου, του ενός έτους δηλαδή συμπλήρωσης από την εκλογή του κυρίου Μητσοτάκη, θα διαδραματίσει το ρόλο του? Πιστεύω ναι. Πιστεύω ακράδαντα ότι θα έχουμε σύντομα νέα εκλογική αναμέτρηση, εμολονότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το έχει αυτό αποκλείσει. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι θα έχουμε νέα εκλογική αναμέτρηση μέχρι τον Οκτώβριο. Πιστεύω ότι θα έχουμε νέα εκλογική αναμέτρηση. Γιατί έχουν δημιουργηθεί άλλες συνθήκες οι οποίες κατά τη γνώμη μου επιβάλλουν την προσφυγή στο λαό για να δώσει ο λαός με τη σειρά του μια νέα ισχυρή εντολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη να πραγματοποιήσει αυτά που χρειάζονται στη χώρα, αυτά που είπαμε, μεταρρυθμίσεις, προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες και στο νέο περιβάλλον που δημιουργείται. Η ανθρωπότητα ανέκαθεν αλλάζει. Τίποτα δεν μένει ίδιο. Οι αλλαγές δεν είναι από τη μια μέρα στην άλλη. Γίνονται σταδιακά, αλλά γίνονται όμως και με τρόπο που καθορίζουν τις μετέπειτα γενναίες. Νομίζω ότι είμαστε σε μια τέτοια περίοδο που πρέπει να γίνουν με πιο γρήγορο βήμα
οι απαιτούμενες αλλαγές για να πάμε στη νέα πραγματικότητα του μέλλοντος. Με άλλα λόγια, ο βασικός λόγος θα είναι οι διαφορετικές συνθήκες που επιβάλλουν την προσφυγή στις κάλπες, αυτό μας λέτε. Είναι, κατά τη γνώμη μου, απαραίτητο να οπλιστεί ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση με μια νέα ισχυρή εντολή για να μπορέσει απερίσπαστος να υλοποιήσει το πρόγραμμά του και αυτά τα οποία θέλει για τη χώρα. Εκείνο που εγώ παρατηρώ είναι ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να τεθεί το ερώτημα γιατί να πάει σε νέα εκλογική αναμέτρηση αφού ουσιαστικά παίζει μόνος του. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Ουσιαστικά δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Παρ' όλα αυτά όμως εγώ νομίζω ότι η δημοκρατική ευαισθησία του Πρωθυπουργού θα τον οδηγήσει στην προσφυγή σε εκλογές. Να προσφύγει σε εκλογές, σε νέα, να ζητήσει εκ νέου την εντολή του ελληνικού λαού. Την άποψη αυτή, κύριε Ορφανέ, την έχουν και άλλοι πρόεδροι, νόδε, σε άλλους νομούς του κόμματος? Δηλαδή ο κομματικός μηχανισμός εισηγείται και η λέξη εντός εισαγωγικών νέα προσφυγή στις κάλπες? Δεν το εισηγείται, απλώς το διαισθάνεται και το αναμένει. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στο έργο σας. A lot of soul.